Καλημέρα, Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019. Έβαλα ένα από τα σετ από τα σκουλαρίκια που μου κάνει δωρεά σήμερα η Κουλοκούρη συνάδελφος και ετοιμαστείτε για ένα ωραιότατο vlog. Θα γελάσουμε σήμερα. Ο ναρκισσιστής γυναικολόγος, λέει η φίλη. Λέει ο ναρκισσιστής βάζει ερώτημα, βάζει ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση με τον ναρκισσιστής, γυναικολόγος θαυμαστικό. Καλημέρα κυρία Θέκλα, καλημέρα κούκλα μου. Σε παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά και έχεις ανεβάσει κατακόρυφα την ποιότητα της ζωής μου. Μακάρι, χαίρομαι. Διαβάζω παράλληλα και το βιβλίο σου «Ψυχολογικός πόλεμος» που φωτίζει πολλές γωνίες της ζωής μου. Συνειδητοποίησα, ας πούμε, ότι είχα υποστεί στο παρελθόν έντονο mobbing. Εδώ να πω ότι αυτό το mail είναι το update που διαβάζω. Είχε έρθει από τον Αύγουστο αυτό το mail και το update ήρθε πρόσφατα. Γι' αυτό λέει διαβάζει το βιβλίο. Δεν κλέβω, είναι από την αρχή τα mail. Τέλος Αυγούστου είχε έρθει το αρχικό mail. Είμαι ευγνώμων που ανακάλυψα έναν άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο που αφιερώνει το χρόνο του στα vlog, στη συγγραφή κλπ. Προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο και εύχομαι ολόψυχα να είσαι γερή και δυνατή και να σου δώσει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ κούκλα. Ξέρεις, σκεφτόμουν να βάλω σε μια τάξη κάποια κεφάλαια της ζωής μου. Αυτό φυσικά θα πεις και εσύ επιτυχάνεται ικανοποιητικότερα με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Όμως θα ήθελα και τη δική σου γνώμη για αυτή την ιστορία. Τι τίτλο να βάλω? Ο ναρκισσιστής γυναικολόγος? Ο γιατρός που κοιτιόταν στις βιτρίνες να δει πόσο ωραίος είναι κτλ. Δεν είμαι σίγουρη τι τίτλο να βάλω. Να πω μόνο ότι πριν ένα διάστημα, ανήκει πια στο παρελθόν όλο αυτό ευτυχώς, αλλά ακόμη αναρωτιέμαι ειλικρινά που έμπλεξα, έστω και για το διάστημα που έμπλεξα το λίγο με ένα τέτοιον άνθρωπο. Είχα πάει για την καθιερωμένη γυναικολογική εξέταση PAP test σε γνωστό νοσοκομείο. Η αδελφή μου, που πήγαινε τακτικά στο συγκεκριμένο γυναικολόγο και μου είχε πει ότι ένιωθε ότι είναι καλή περίπτωση για μένα. Ήμουν μόνη και ήθελα να γνωρίσω κάποιον. Στο μυαλό μου είχα τους γιατρούς ως μια πολύ καλή κατηγορία υποψήφιων γαμπρών. Έλα όμως που έπεσα έξω και μάλιστα πολύ έξω. Αχ, κόρη μου, γιατροί, δικηγόροι, ένστολοι, τι λένε οι γονείς. Θα πάρεις ένα με σίγουρο μισθό, καλή δουλειά. Ο γιατρός, όταν με ρώτησε την ηλικία μου, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Είμαι 30 και είπε ότι δεν θα με έκανε πάνω από 20. Ξέρω πως δεν το είπε για κοπλιμέντο, αλλά το εννοούσε. Γιατί όντως γενικά μικροδείχνω, δεν βάφομαι κτλ. Και εγώ δεν βάφομαι, αλλά δεν μικροδείχνω. Λοιπόν, με εξέτασε κανονικά, με παρουσία και μέας μέσα στο ιατρείο και όταν έφευγα ξανασχολίασε ότι θα με περνούσε για 17 ετών. Έφυγα και σκεφτόμουν πώς θα τον προσεγγίσω για να κάνω σχέση μαζί του, γνωρίζοντας γι' αυτόν μόνο ότι είναι γιατρός και ότι σου είπε ότι μικροδείχνεις. Το τονίζω ότι δεν σκεφτόμουν πρώτα να τον γνωρίσω και αν μου κάνει να προχωρήσω, αλλά για κάποιον αδιόρατο λόγο ένιωθα πως είναι ο κατάλληλος. Επειδή ήταν γιατρός και μάλιστα γυναικολόγος, άρα πίστευα θα ξέρει καλά από γυναίκες. Εδώ να σημειώσω ότι από μικρή ηλικία η μάνα μου έλεγε ότι θέλει να με δει δίπλα σε γιατρό. Και η ίδια παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία με γιατρό, τον μπαμπά μου. Πόσο είναι το Βασίλειο. Ναι, αλλά άλλο μπαμπά σου και άλλο αυτός. Από γιατρό σε γιατρό έχει διαφορά. Κάπως είχε περάσει μέσα μου αυτή η αντίληψη και έψαχνα γιατρό για να παντρευτώ. Του έστειλα έτοιμα φιλία στο Facebook, αλλά δεν περίμενα να απαντήσει. Δεν γνώριζα καν αν είχε σχέση ή αν ήταν παντρεμένος. Πώς σου είπε αδερφή σου ότι σου κάνει αυτός? Στην περίπτωση αυτή εννοείται θα έκοβα αμέσως. Ο άνθρωπος αυτός, μεγαλύτερος από μένα 12 με 13 χρόνια, δέχθηκε το αίτημα και αρχίσαμε αμέσως να μιλάμε. Έδειχνε πολύ άνετος και δεν δίστασα να του προτείνω μια βόλτα στη θάλασσα. Δέχτηκε αμέσως, όχι που θα σου έλεγε και όχι που φαίνεσαι 17 χρονών. Αν μη τι άλλο κυκλοφορούσε με ένα μωρό που φαίνεται πάρα πολύ νεαρό. Και σε 2-3 μέρες βρεθήκαμε. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε. Εγώ πίνω σόδα
Εντωμεταξύ, είναι σε τενεκεδάκι η σόδα που πίνω, σου ρωτή, θα τη βάλω στην ανακύκλωση και το καλαμάκι μου το έχει φέρει η Κυριακή από την Αγγλία, είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Ιω. Κάντε καφέ. Κάντε καφέ. Έσκασε μύτη με ένα καυτό μαγιό και πολύ σοβαρό ύφος, σχεδόν απόμακρο. Κάπνιζε ασταμάτητα και οδηγούσε πολύ αργά. Βασανιστικά αργά, φαντάζομαι, το οδηγούσε. Στην παραλία καθίσαμε στην άμμο και πρόσεξε ότι απέφυγε να πάμε πιο απόμακρα σε κάτι βραχάκια, αλλά επεδίωξε να είναι ανάμεσα σε κόσμο. Δεν σκέφτηκε στην άμμο που θα καθίσει. Να μην γίνουν τα σημάδια από την άμμο στο άσπυλο κορμί του. Δεν έδειχνε καμία διάθεση να με γνωρίσει και ένιωθε ότι ήμουν βάρος. Είχε πολύ γυμνασμένο σώμα από όσο πρόσεξα και κάποια στιγμή η κουβέντα πήγε στη γυμναστική. Από εκείνη την ώρα άλλαξε εντελώς στάση. Άρχισε να μιλάει με πάθος για το πόσο γυμνάζεται, τι ασκήσεις κάνει καθημερινώς, τι τρώει, πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα κλπ. Μου έδειχνε βίντεο στο κινητό του από ασκήσεις που εκτελεί καθημερινά. Εκτελεί. Εκτελεί ασκήσεις καθημερινά. Και το μυαλό μας θα εκτελέσει αυτός. Και πολλές φωτογραφίες από το σώμα του αλλημένο με λάδι, όπου φερόντουσαν κοιλιακή και τα λοιπά. Σηκώθηκε. Γιατί δεν ήμουνα. Μια μπήγα στον τοίχο, δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν ήμουν εκεί πέρα στην παραλία να βλέπω. Σηκώθηκε, λέει, και άρχισε να εκτελεί ασκήσεις στην παραλία. Στη συζήτηση. Α, καλά. Σοβαρά τώρα. Μέσα στην παραλία, στον κόσμο, σηκώθηκαν ασκήσεις. Όχι, μάνα, μα λέτε γιατρός, έπρεπε να αντέξεις. Στη συζήτηση, πέρα από γυμναστική, μίλησε για μια πρώην που του είχε φερθεί σκάρτα πριν χρόνια. Έβγαλε πολύ εμπάθεια για το πρόσωπό της και τη μάνα της αυτής και είπε πως δεν ήθελε να μιλάει για αυτήν, αλλά μίλησε, τάπε. Και πως αν μάθαινε να τι είχε κάνει, θα έφρυτα. Εγώ θα έφρυτα ήδη από τους κοιλιακούς με το λάδι, γιατί θα σκεφτεί. 45 χρονάθρωπος. Στη μέση του πρώτου ραντεβού τώρα. Τέτοια πρώτα ραντεβού να έχετε, να μου στέλνετε mail, να γελάω. Μου φτιάξες τη μέρα. Είπε πως δεν ήθελε να μιλάει για αυτή και πως αν μάθαινε να τι είχε κάνει θα έφρυτα. Όλο κινούσε την περιέργεια μου και όλο δεν ήθελε να λέει, αλλά έλεγε. Μιλάμε για καταπληκτικό ραντεβού, εντός αγωγικών. Και τέλος, δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση είχε η πίστη του στο Θεό εντός αγωγικών που την είχε τόσο συγκεκριμένα αλλά και απόλυτα στο μυαλό του. Πετούσε συνεχώς ατάκες για την Παναγία και τον Χριστό και ότι πρέπει να συγχωρούμε. Και ότι ο Θεός θα ήθελε να συγχωρήσει την πρώην του κλπ. Επειδή έχω μεγαλώσει σε πολύ θρησκευόμενη οικογένεια, έχουμε κοινά και έχω μελετήσει πολλά χριστιανικά βιβλία. Πήγαινα σε αυστηρές κατασκηνώσεις και τα λοιπά, είχαν dress code και τα λοιπά. Με διαβάζεις το βιβλίο, δεν είμαστε μια από τα ίδια. Αντιλαμβανόμουν ότι δεν είχαν κανένα ειρμό όλα όσα έλεγε. Πασπαρτού! Ρίξε και λίγη θρησκεία μέσα, να έχεις καλύτερος. Είσαι και γιατρός, είσαι και γυμνασμένος, είσαι και θρήσκος, τι καλύτερος. Μετά την παραλία, μετά την παραλία πήγαμε σε ένα μαγαζί για ποτό. Αν και δεν έπινε λόγω διατροφής, είχε δυο ποτά. Είναι φερέγγυος, είναι μαζί του έγκυος. Και κοιτούσε τον κόσμο και χαμογελούσε με ένα μυστήριο χαμόγελο. Μου έλεγε ότι όλοι θα τον κοιτούσαν και θα έλεγαν πόσο ωραίο σώμα έχει και τα λοιπά. Κάπνιζε πολύ. Το βράδυ με γύρισε σπίτι και εγώ επέμενα να περάσει μέσα. Άλλη εσύ. Μη χάσεις. Τα είδες όλα εκείνη τη μέρα. Έπρεπε να περάσει μέσα. Τα γιατρός. Μετανιώνω που δεν έληξε εκεί τη γνωριμία. Ήρθε και καθίσαμε στο μπαλκόνι, όπου έλεγε συνέχεια για πρώην, για θεολογικά θέματα όπως τα έχει στο νου του. Ακούστε το. Και για το πόσο το βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα.
κοκκίνησα από τα γέλια μου στη γεια μου, τι θέλει, έμει θέκλα με γελούς η κοκκίνησε. Λέει, ήρθε και καθίσαμε στο μπαλκόνι, όπου έλεγε συνέχεια για πρώην, για θεολογικά θέματα όπως τα έχει στο νου του και για το πόσο τον βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα. Ο Θεός του βοήθησε και έγινε κορμάρα. Εμάς γιατί δεν μας βοηθάει. Αμα ρε παιδιά, κρίμα άνθρωπος, αλλά συγγνώμη, τον βοήθησε ο Θεός να γίνει κορμάρα. Λοιπόν, εσύ όμως απτόητη, απτόητη, τον προσέγγισε ερωτικά, αλλά αρνήθηκε, αρνήθηκε. Κορμάρα. Γιατί είπε πως κατάλαβε ότι εγώ θέλω σχέση, ενώ αυτός δεν ήθελε. Τελικά υπέκυψε. Τραβάτε με και σκλαίω. Μου είπε να μην περιμένω από αυτόν πράγματα. Τις επόμενες ημέρες πρέπει να βρεθήκαμε άλλες 4 με 5 φορές. Όλες ολοκληρώναμε. Κατά τα άλλα, να σημειώσω ότι δεν χρησιμοποιήσαμε προφυλακτικό. Νιώθω τόσο ανώριμη. Και αυτός ήταν γυναικολόγος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το συμπέρασμα με μένα είναι ότι αυτή η ιδέα που είχε στο μυαλό σου ότι γιατρός σημαίνει και καλός γαμπρός σου δημιουργήσε μεγάλα προβλήματα και φταίει και η μάνα σου που σου τη φίδεψε. Ντρέπομαι και θυμώνω που δεν επέμενα, αλλά και γενικά που συσχετίστηκα με αυτό τον άρρωστο ψυχικά άνθρωπο. Το περιγράφει ως άρρωστο ψυχικά άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ψυχικά ή αν είναι διαταραγμένος. Ξέρεις, η διαταραχή προσωπικότητας, οι διαταραγμένες προσωπικότητες, η διάγνωση δεν είναι ψυχική ασθένεια. Είναι κατάσταση, είναι τρόπος ζωής. Το διάστημα που βγήκαμε σταματούσε μπροστά σε βιτρίνες και όπου μπορούσε να καθρεφτιστεί το είδωλο του και έλεγε πόσο ωραίος είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ντεκαβλέ να σου λέει ο άλλος πόσο ωραίος είμαι, πόσο ωραίος είμαι ή πόσο ωραίο, πόσο ωραία είμαι ή πόσο ωραία είμαι. Ανέφερε ότι όλοι γυρνούσαν να τον κοιτάξουν. Δεν είχαμε άλλη έγνοια, αυτόν κοιτούσαμε. Μου ζητούσε να τον πιάνω σε διάφορα σημεία του σώματος του, τα οποία και έσφιγγε. Κοινώς έκανε ποντίκια και χαμογελούσε με αυταρέσκεια. Ρε, αυτά τα κάνουν τα 15χρονα που πάνε γυμναστήριο, τα 18χρονα. Και είναι φυσιολογικό, όχι τώρα 45 χρόνο άνθρωπος. Αναρωτιέμαι, δεν καταλάβαινε ότι είχε θέματα. Και καλά αυτός. Εγώ τι δουλειά είχα μαζί του. Έλα μου ντε. Ξύπνια κοπέλα, τι δουλειά έχεις μαζί του. Μου έλεγε ότι θύμωσε που στο πρώτο μας ραντεβού δεν του είπα πόσο ωραίος είναι και δεν κοιτούσα το σώμα του. Έκανες τέτοιο λάθος. Εσύ τώρα γίνεται να βγεις με αυτόν και τον άρχισε και να μην του λες τι ωραίο σώμα έχει. Ξέρεις, όταν βγεις από μια κατάσταση, τη βλέπεις πιο ξεκάθαρα μετά. Ενώ τότε ήσουν μπλεγμένη συναισθηματικά, γι' αυτό δεν το βλέπεις. Συγγνώμη που γελάω για σένα, δεν σε κοροϊδεύω. Και ούτε αυτόν κοροϊδεύω, την κατάσταση κοροϊδεύω. Άκου, το βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ορθολογισμός μηδέν, μηδέν όμως. Μου έλεγε ότι παλιά δεν είχε ωραίο σώμα, αλλά τώρα πια όλοι τον κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Να το κλείσουν, να μην μπει μέσα καμιά μύγα. Είχε μονή με το σώμα του, δεν είχε άλλο θέμα συζήτησης. Μάλλον είχε το σώμα. Την πρώην και μια σαλάτα θρησκεία. Ήμουν έτοιμη να το πω εγώ και το πες εσύ. Αρκετά είπα. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα και τα έβγαλε όλα αυτά από μέσα μου. Μην πειράζει. Μας διασκέδασες. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα και απλώς ήθελα να δω τι θέμα μπορεί να είχε και γιατί εγώ πήγα μαζί του. Γιατί. Δεν μπορώ να σου πω τι θέμα έχει αυτός. Κορέα είναι, δεν μπορώ να διαγνώσω έναν άνθρωπο. Από το mail που μου γράφεις μπορώ να γελάσω μόνο για τα αστεία, για τις αστείες φάσεις, αλλά δεν μπορώ να του κάνω διάγνωση. Ήθελα απλώς να ακούσω εσένα, Θέκλα μου, να κάνεις κάποιο σχόλιο. Έκανα σχόλια σήμερα. Να φαγκιγάτες. Θα μου πεις ότι μέσω vlog. Πόσο καλά με ξέρεις. Θα μου πεις ότι μέσω vlog δεν κάνεις διάγνωση. Και πολύ σωστά, και ενδεχομένως ότι δεν θα έπρεπε καν να με νοιάζει. Και όντως δεν με νοιάζει. Το πιο βασικό είναι να ευαισθητοποιηθούν κορίτσια εκεί έξω. Που μπορεί να έχουν στο μυαλό ότι άνθρωποι γιατροί, είμαι επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος, είναι σπουδαίοι. Σύντομα, μετά από αυτή την γνωριμία, γνώρισα έναν αληθινό άνθρωπο, έναν άνδρα, που στην πορεία αγάπησα και ξέκοψα με τον τρελό πριν καν βγω ραντεβού με τον άλλο άνδρα. Ο γιατρός, ο θρήσκος τώρα, ήθελε να με βλέπει τα Σαββατοκύριακα και να περνάμε καλά. Το ρωτούσα τι γνώμη είχε η εκκλησία για όλα αυτά, αφού μου το έπαιζε και θρήσκος. Οδηγούσε σε επόμενα ραντεβού κάνοντας με τους πίσω κόντρες και αλλάζοντας λωρίδες. Στα πρώτα πήγαινε αργά, σαν χελώνα. Δεν έβγαλα ποτέ άκρη.
Θέκλα μου, δεν περίμενε ένας άνθρωπος με πτυχίο ιατρικής και τόσα χρόνια στα βιβλία να μην έχει μυαλό, να είναι διαταραγμένος. Γιατί ποιος σου είπε ότι μόνο όσοι δεν σπουδάζουν είναι διαταραγμένοι? Να δεις πόσους καθηγητές πανεπιστημίου και διαταραγμένους, όχι μόνο ιατρούς. Ειλικρινά, ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα ήθελα να σχολιάσεις όλο αυτό και να προσέχουν και τα κορίτσια εκεί έξω να μην εντυπωσιάζονται από τις ιδιότητες, αλλά από την ουσία του κάθε ανθρώπου. Καλημέρα και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που μας έγραψες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη ότι... είμαι σίγουρη ότι και εσύ ίδια έχεις καταλάβει, αλλά και όσοι ακούνε αυτή την επιστολή, και είμαι σίγουρη ότι και άνδρες και γυναίκες από κάτω θα σχολιάσουν παρόμοια πράγματα. Δεν είναι το επάγγελμα που κάνει τον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του ψυχική ιστορία, έχει τη δική του διάγνωση, έστω και αν είναι αδιάγνωστος. Εννοείται ότι εγώ δεν μπορώ να τον διαγνώσω αυτό. Αυτό που μπορώ να σου πω αυτόν. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι ότι φαίνεται ότι δεν ασχολούνταν μαζί του. Είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός, έτσι όπως τον περιγράφεις, μαζί σου. Ασχολούνταν μόνο με τον εαυτό του. Τώρα, αν είναι ενάρκησος ή όχι, δεν θα σου το πω εγώ από αυτό το vlog. Πρέπει να γίνει, πρέπει να το δει ένας ψυχολόγος κλινικός ή ένας ψυχίατρος, να του κάνει τα διαπιστευμένα τεστ προσωπικότητας και να βγάλει αν έχει διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας ή όχι. Αυτό που είναι σημαντικό όμως το μήνυμα να δώσουμε και σε όλα τα νέα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια, είναι ότι δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει κανείς. Μπορεί να είναι γιατρός, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να είναι ψυχολόγος, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι δικαστής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να έχει οποιοδήποτε επάγγελμα το οποίο να έχει πάρα πολύ κοινωνικό κύρος, να έχει και οικονομικό κύρος, και όμως να μην είναι στην ουσία του ένας άνθρωπος που να είναι κατάλληλος για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Μην θαμπώνεστε από εξωτερικά πράγματα όπως το επάγγελμα, τα χρήματα, την κοινωνική θέση, το αν σας είπε η μαμά σας πρέπει να πάρεις το γιατρό, πρέπει να πάρεις παπά, πρέπει να πάρεις δάσκαλο, πρέπει να πάρεις αστυνομικό, το ένα το άλλο. Να κοιτάζετε τον άνθρωπο πως είναι και όχι το περιτύλι. Αυτές είναι οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που μας ταλαιπωρούν. Έχω μέσα στο μυαλό μου ότι οι γιατροί όλοι είναι σπουδαίοι. Να μεταξύ σου πω κάτι. Και εγώ έχω έναν αδερφό μόνο, ο οποίος είναι γιατρός, ο οποίος καμία σχέση με αυτόν τον τύπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο αδερφός μου είναι γιατρός θα είναι παρόμοια περίπτωση με αυτόν τον τύπο, επειδή έχουν το ίδιο κοινό που είναι γιατροί. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Και λόγω της δουλειάς μου ως ψυχολόγος έχω γνωρίσει πάρα πολλούς γιατρούς και δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι γιατροί είναι σαν αυτόν. Καμία σχέση. Μην βάζετε ταμπέλες. Οι γιατροί είναι έτσι, οι δάσκαλοι είναι έτσι, οι μαθηματικοί είναι έτσι. Όχι. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να κοιτάζετε κιόλας αν σας αρέσει κάποιος, όχι μόνο αν του αρέσετε. Και αν σας κάνει ένας άνθρωπος, όχι αν σας κάνει το στάτους του και το επάγγελμα του. Καλημέρα σας. Αν παρελπίδα να ακούει ο γιατρός αυτό, ελπίζω να μην το ακούσει. Δεν νομίζω να μπαίνει να ακούει κανάλια ψυχολογίας. Αν ήμασταν κανένα κανάλι με γυμναστικές και τέτοια μπορεί να μας έβλεπε. Αν τυχόν το ακούσει, συγγνώμη για το γέλιο, ήταν πολύ αστείος ο τρόπος που τα έγραφε η φίλη. Και εσύ δικαιούσε να βρεις, μπορείς να βρεις κάλλιστα μια κοπέλα που να είναι και αυτή αυτάρεσκη, που να είναι και αυτή μοντέλο, που να είναι και αυτή με το μπικίνι το μικροσκοπικό, δεν ξέρω εγώ τι, όπως το μαγιό το καυτό που φορούσες εσύ, να έχει και αυτή παρόμοιες απόψεις και να περάσετε ζάχαρη. Ο καθένας με αυτό που ταιριάζει. Φιλιά!